Είμαι ο νέος αναπληρωτής διοικητής εδώ στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τα νέα του καθήκοντα ανέλαβε ο νέος υποδιοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Αχιλέας Γερόπουλος. Ο ίδιος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο νέο του γραφείο στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ενημερώθηκε για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας. Οπότε σήμερα ανέλαβα τα καθήκοντά μου εδώ, ήρθα Γνωριστήκαμε με τον διοικητή, τον κύριο Λιτσιώτη. Γνώρισα επίσης και όλο το διοικητικό συμβούλιο, γιατί σήμερα είναι και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο το οποίο συμμετέχω. Οπότε μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά που λένε, γιατί υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα, τα θέματα είναι πολλά. Βλέπω ότι υπάρχει ομαδικότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα γίναν καλύτεροι από ό,τι όταν ξεκινήσανε και αυτό είναι και το σωστό να γίνεται. Ο διοικητής από ό,τι φαίνεται είναι γνώστης των θεμάτων και είναι μια θετική και ευχάριστη έκπληξη αυτό. Όλο το διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει ενεργά και καλά. Από τη μεριά μου θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο το δυνατόν έχοντας την εμπειρία που έχω στο χώρο της υγείας και θα μπορέσω να βοηθήσω κι εγώ την ομάδα να γίνει καλύτερη. Γιατί πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες μετά το Σεπτέμβριο είναι μήνες κρίσιμοι για το χώρο της υγείας φυσικά, αλλά πιστεύω και όχι μόνο για το χώρο της υγείας. Συνολικά οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι και πρέπει η πατρίδα μας να βγει από, το, από τα δύσκολα μονοπάτια που είναι σήμερα. Η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια αντιμετωπίζει τι εξελίξει σε σχέση με τι υπόλοιπε περιφέρειε από πιο κοντά, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριο Γερόπουλο. Καθημερινά βγαίνουν μελέτε, καθημερινά προχωράνε τα πράγματα. Νομίζω ότι έχοντα μπροστά μα το εμβόλιο, έχοντα μπροστά μα νέε θεραπείε οι οποίε έχουν προκύψει και συνδυασμοί θεραπείων, νομίζω ότι το καλύτερο. Το καλύτερο είναι μπροστά μα και πιστεύω ότι από ό,τι λένε πιο γρήγορα θα έρθουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά, όπως είπα, την αντιμετώπιση πρώτον και δεύτερον την πρόληψη. Ή αν θέλετε πρόληψη και αντιμετώπιση, αλλά και τα δύο πάνε μαζί. Και ό,τι έρθει πρώτο θα είναι καλύτερο. Αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η ελπίδα και πάνω σε αυτό λειτουργούμε και οργανωνόμαστε και εμείς. Και νομίζω και από ό,τι επειδή ήμουνα στο νοσοκομείο της Ξάνθης το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκεί σαν διοικητής, αλλά βρήκα την υγειονομική περιφέρεια, μπορώ να πω, καλύτερη. Δηλαδή, τα δεδομένα και η εμπειρία των ανθρώπων σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, η εμπειρία των ανθρώπων είναι μεγαλύτερη και καλύτερη. Δηλαδή, ποιοτικά νομίζω ότι η δικιά μας είπε, η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, με τον διοικητή μας, τον κύριο Τσαλικάκη, νομίζω ότι αντιμετωπίζει τα πράγματα συγκριτικά με άλλες περιφέρειες ε, από πιο κοντά. Και θα, δείτε, και θα, δείτε, τα αποτελέσματα. Είμαστε, από ό,τι ενημερώθηκα εχθές, είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο τα νοσοκομεία, αλλά και οι υπόλοιπε δομέ έχουν γίνει εκπαιδεύσει και είμαστε έτοιμοι από το Σεπτέμβριο, όπου το φορτίο μεγαλώνει, να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα δεδομένα με τον κορονοϊό. Παντού έχουν εκπαιδευτεί, σε κέντρα υγείας, ε, στις, ε, στις τόμι, στα κέντρα υγείας ε, αστικού τύπου, το, το νοσοκομείο φυσικά, αλλά γενικότερα έχουν εκπαιδευτεί συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες, είμαστε έτοιμοι. Ο Αχηλέα Γερόπουλο διατέλεσε διοικητή στο νοσοκομείο Ξάνθη στην περίοδο 2016 με 2019. Είναι πτυχιούχο του τμήματο Βιολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και καθηγητή μέση εκπαίδευση στο μάθημα τη Βιολογία, ενώ παράλληλα έχει διατελέσει υπεύθυνο πωλήσεων Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τη εταιρεία VNX ΑΕ, υπεύθυνο πολίσεων τη εταιρεία Ζαφυρόπουλο και τη Μεναρίνη Ιατρικά και Διαγνωστικά Όργανα ΑΕΒΕ.